tiger. I knew that I wouldn't. Γεια σας, είμαι ο Ιούτσας ο Γιάννης. Θα σας παρουσιάσω τις ηλεκτρικές μηχανές για σάλτσα ντομάτας, οι οποίες μετατρέπονται με έξτρα εξάρτημα και σε μηχανές που παλεύουν κρέας και κάνουν κιμά και λουκάνικα. Όλες είναι μονοφασικές. Κατασκευάζονται 100% στην Ιταλία και τις εισάγουν. Όλες έχουν εργοστασία και εγγύηση 2 χρόνια, αλλά να είστε σίγουροι ότι έχετε για μια ζωή χωρίς να έχουν το παραμικρό πρόβλημα. Αν όμως συμβεί οτιδήποτε, υπάρχει μέχρι τελευταία πλήρη. Η πρώτη μηχανή στα αριστερά μας ονομάζεται Σολεμίου. Η δεύτερη ονομάζεται Σπρέμι. Η τρίτη είναι η Σπρεμίτο Πλάστικα. Η τέταρτη Σπρεμίτο Inox. Η πέμπτη ονομάζεται Med Junior. Η έκτη είναι η Big 2P. Και η έβδομη ονομάζεται Big 50. Όλες οι μηχανές συναρμολογούνται με τον ίδιο τρόπο. Θα δούμε το πώς συναρμολογώντας τη Med Junior. Στο κουτί της κάθε μηχανής θα βρούμε την εγγύηση της μηχανής και τις οδηγίες χρήσης της. Τον συλλέκτη της σάλτσας, στον οποίο ρέει η σάλτσα αφού αλεστεί από τον κυρίως κορμό της μηχανής, και το προστατευτικό που μπαίνει από πάνω για να μην πιτσιλιόμαστε κατά τη λειτουργία της μηχανής. Τον στούμπο με τον οποίο οδηγούμε τις ντομάτες στον κυρίως κορμό για να βρισκούν. Την καρδιά της μηχανής που είναι το μοτέρ της, μονοφασικό. Το χωνί μέσα στο οποίο τοποθετούμε τις ντομάτες. Και το κυρίως κορμό της μηχανής, μέσα στον οποίο γίνεται η άλυση. Ο κυρίως κορμός της μηχανής αποτελείται από το φίλτρο ανοξείδωτο της μηχανής, τον οποίο ρέει η σάλτσα καθαρή, χωρίς φλούδα και σπόρια, τα οποία βγαίνουν ξέχονται από εδώ πέρα από μπροστά. Θα το δούμε αυτό και στη λειτουργία της κάθε μηχανής. Ένα ελαττήριο και αυτό είναι το σύνδεσμο με τον οποίο συνδέεται το κυρίως κορμός πάνω στο μοτέρα, όπως θα δούμε. Όλα τα εξαρτήματα πλένονται με συνηθισμένο απορριπαντικό κουζίνας και με ζεστό νερό. Το φίλτρο βιτώνει πάνω στο κυρίως κορμό με μια κίνηση. Σπιφογυριστά. Το πρώτο που κάνουμε είναι να ξεβιδώσουμε αυτή τη βίδα που βρίσκεται στο μοτέρ και η οποία συγκρατεί τον κυρίως κορμό όπως θα δούμε πάνω στο μοτέρ. Παίρνουμε τον κυρίως κορμό και τοποθετούμε χωρίς δύναμη, απλά θέλει να βρούμε τα πάσα που να μπει μέσα στο μοτέρ. Βιδώνουμε σφιχτά τη βίδα εδώ. Παίρνουμε το συλλέκτη, ο οποίος έχει δύο κοιλότητες, μία μεγάλη και μία μικρή. Τοποθετούμε τη μεγάλη κοιλότητα στο μεγάλο άνοιγμα εδώ πέρα του κυρίου κορμού. Και παίρνουμε τα δύο λαστικά και βρίσκονται κολλημένα πάνω στο συλλέκτη και σταθεροποιούμε το συλλέκτη πάνω στο κυρίως κορμό περνώντας τα λαστιχάκια σε δύο τρυπούλες που έχει ο συλλέκτης, ένα από τη μία και ένα από την άλλη. Τοποθετούμε και το προστατευτικό αυτοκάλυμα πάνω από το φίλτρο. Τοποθετούμε το χωνί στο κυρίως κορμό και είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε την άλυση.
είπαμε αρχικά, η κάθε μηχανή για σάλτσα ντομάτας μετατρέπεται και σε μηχανή που αλήθεια κρύαση κάνει κυμάκια λουκάνικα. Θα δούμε το πώς. Ξεβιδώνουμε την πίδα, η οποία όπως είδαμε συγκρατεί τον κυρίω κορμό στο μοτέρ. Αφαιρούμε τον κυρίω κορμό της μηχανής και όλα τα άλλα εξαρτήματα πηδωμένα πάνω. Και βάζουμε το εξάρτημα το οποίο αλέθει τον κυμά στην ίδια θέση που ήταν ο κύριος κορμός για σάλτσα. Το εξάρτημα τώρα το οποίο προσαρμόζεται στη Med Junior είναι αυτό, το νούμερο 8. Το νούμερο 12 προσαρμόζεται στην Big 2P και στην Big 50. Ενώ το εξάρτημα αυτό προσαρμόζεται στην μηχανή Spremi. Η μηχανή Solemio δεν μετατρέπεται σε μηχανή που αλέθει κρέας. Αυτό ήταν. Μετατρέψαμε μια ηλεκτρική μηχανή σάλτσας ντομάτας σε ηλεκτρική μηχανή για κυμά. Αν θέλουμε τώρα, αφού αλέσουμε το κρέας και κάνουμε κυμά, να κάνουμε λουκάνικα, απλά ξεκουδώνουμε το δαχτυλίδι αυτό μπροστά, αφαιρούμε την πλάκα και το μαχαίρι, τοποθετούμε το χωνί, είτε αλουμινένιο είτε πλαστικό, στο δαχτυλίδι. Τοποθετούμε την πλάκα χωρίς το μαχαίρι στον κορμό και βουδώνουμε το δαχτυλίδι στον κυρίω κορμό. Παίρνοντας τώρα τον έτοιμο κυμά από τον κυρίω κορμό και έχοντας τοποθετήσει βέβαια το έντερο εδώ πέρα, γεμίζουμε το έντερο και κάνουμε λουκάνικα. Πριν τοποθετήσουμε τις ντομάτες στη μηχανή για να τις αλέσει, αφού τις πλύνουμε, τις κόβουμε. Το χωνί της κάθε μηχανής έχει το ίδιο μέγεθος της τρύπας. Αυτό, όπως και ο κορμός, αυτό γίνεται βάσει νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ασφάλεια. Οπότε, πώς τις κόβουμε? Ανάλογα το μέγεθος της ντομάτας, την κόβουμε είτε σε δύο είτε σε περισσότερα κομμάτια. Η Solemio, η μηχανή και η Sprem που είχαμε δει, έχουν πλαστικό το σαλίγκαρο, οπότε καλό θα είναι να τις κόψουμε σε τέσσερα κομμάτια. Και αν είναι πιο μεγάλο με κομμάτια, έχει σε περισσότερα. Δεν χρειάζεται να βράσουμε τις ντομάτες. Όλες οι μηχανές είναι πολύ δυνατές και αλέθουν την ντομάτα και ομοί, όπως είναι κομμένη. Με αυτόν τον τόπο προετοιμάζουμε τις ντομάτες. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε για άλλες. Η πρώτη μηχανή που θα δούμε σε λειτουργία είναι η Big 50. Έχει το πιο μεγάλο μοτέρ από όλες τις μηχανές. Μαζί με την Big 2P έχουν το μεγαλύτερο σαλίκαρο. Και αυτό είναι πολύ βασικό στην ταχύτητα με την οποία λειτουργεί κάθε μηχανή. Όσο πιο μεγάλο σαλίγκαρο έχει μια μηχανή, τόσο πιο εύκολα αλέθει την ντομάτα και πιο γρήγορα. Το μοτέρ είναι αυτολαδούμενο, δεν χρειάζεται να το λαδώσετε ποτέ, απλά το ξεσκονίζετε. Όπως όλες, όπως είμαι, είναι μονοφασική και αυτή, τοποθετούμε το φύς στην πρίζα. Έχουμε έτοιμες κομμένες τις ντομάτες μας. Πατάμε τον διακόπτη στο on. Ξεκινάμε. Thank you.
όπως βλέπουμε η σάλτσα εξέρχεται πεντακάθαρη από το συλλέκτη, από το φίλτρο, ενώ τα φλούδια βγαίνουν από μπροστά μαζί με τα σπόρια. Για να μην πέφτουν κάτω στο έδαφος τα φλούδια και τα σπόρια, μπορούμε απλά να δέσουμε μια σακούλα μπροστά στο φίλτρο ή βέβαια να τοποθετήσουμε ένα κουβά κάτω από το φίλτρο. Τώρα αυτό το τρόπο. Και συνεχίζουμε. Το μόνο που κάνουμε είναι να σπρώχνουμε την ντομάτα στον κυρίως κορμό. Καλύτερα και στο σαλίδι. Η μηχανή είναι κατάλληλη να δουλεύει συνέχεια. Όσο και να θερμαστούν ποτέ, δεν χρειάζεται να τη σταματήσουμε. Αυτή η δουλειά μπορεί να συνεχιστεί για 8-10 ώρες. Η μηχανή μπορεί να λέσει από 10 κιλά μέχρι και τόνους ντομάτας. Ποσότητα τεράστια, χρόνος ελάχιστος, κόπος μηδέν. Καλή όρεξη. I knew that I wouldn't. I feel good. I knew that I wouldn't. So good, so good. I got a year. Wow, I feel nice. The sugar runs fine.